από μια ανεμφισβήτητα επιτυχημένη πορεία μέχρι τα ράφια των καταστημάτων, το Evolve είναι πλέον εδώ. Το παιχνίδι επικεντρώνεται στο multiplayer, με το υποτυπώδες σενάριο να αποτελεί ουσιαστικά μια αφορμή για τη δράση. Το ασύμετρο gameplay του τίτλου περιστρέφεται γύρω από την ιδέα του κυνηγού και του θυράματος, θέλοντας 4 παίχτες κυνηγούς εναντίον ενός που παίζει το ρόλο του τέρατος. Ο κάθε κυνηγός έχει το δικό του ξεκάθαρο ρόλο, με κάθε μονάδα να λειτουργεί συμπληρωματικά και να απαιτεί την πλήρη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα αρμονικό και κυρίως αποτελεσματικό σύνολο, ενώ στην αντίπαλη πλευρά υπάρχουν 3 διαφορετικά είδη τεράτων από τα οποία καλείται κανείς να επιλέξει. Πολύ γρήγορα γίνεται σαφές ότι η επιλογή όχι μόνο του κατάλληλου ρόλου αλλά και του κατάλληλου χαρακτήρα είναι το κλειδί στην επικράτηση, αφού το κάθε επίπεδο και το κάθε mod επιβάλλει την προσαρμογή των παιχτών στις εκάστοτες συνθήκες. Στην πράξη είναι που το Evolve δυσκολεύεται να ακολουθήσει τα standards που το ίδιο θέτει. Αρχικά υπάρχει το θέμα του matchmaking, το οποίο, αν και δεν απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το πέρας του, καταλήγει να δημιουργεί ομάδες τυχαίων παιχτών, απαιτώντας την υποδειγματική συνεργασία ανάμεσά τους. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά από παιχνίδια που το ενδιαφέρον φθήνει με τρομακτική ταχύτητα και γρήγορα αυτά αντιμετωπίζονται διαδικαστικά, αναζητώντας την επόμενη ομάδα και αντίπαλο που θα προσφέρει το δικό του μερίδιο στην δημιουργία μιας συναρπαστικής εμπειρίας. Με την βοήθεια της CryEngine, το οπτικό σύνολο που παρουσιάζει το Evolve είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό, με όμορφα και λεπτομερή textures. Το φαινόμενο του pop είναι ευτυχώς περιορίζεται τις περισσότερες φορές στη διαδικασία επιλογής χαρακτήρα, ενώ δεν θα ήταν υπερβολή για κάποιον να πει ότι το σκοτεινό περιβάλλον του Seer αδικεί την δουλειά που έχει γίνει στα επίπεδα. Είναι λοιπόν το Evolve αυτό που περίμεναν όλοι? Όταν όλα λειτουργούν ακριβώς όπως υποτίθεται ότι θα έπρεπε, τότε ένας συναρπαστικός αγώνας επιβίωσης παίρνει σάρκα και οστά, καθυλώνοντας τους πάντες. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των παιχνιδιών σπάνια αποτελεί κάτι διαφορετικό από μια ανώφελη καταδίωξη για 10 με 20 λεπτά και μια εξαιρετικά σύντομη απογοητευτική μάχη στο τέλος.